28 Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα ελέγχου rapid test, όπου ο γενικός πληθυσμός εντελώς δωρεάν θα πραγματοποιεί τεστ για να διαπιστώσει αν έχει τον ιό, εάν είναι θετικός στο κρούσμα του κορονοϊού. Στο Δημαρχείο Κλικής και συγκεκριμένα στην αίθουσα των ΚΑΠΗ, στον χώρο του στρατιωτικού πρατηρίου μπροστά από το στρατόπεδο Καμπάνη, αλλά και στη λέσχη της Νέας Άντας, τη στρατιωτική λέσχη Νέας Άντας Κλικής, έχουν στηθεί 3 συνεργεία, όπου ο γενικός πληθυσμός μπορεί μέσα από την αίτησή του στην πλατφόρμα testic.gov.gr να υποβάλει αίτηση δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνση κατοικίας του και θα παίρνει μια απάντηση για να πηγαίνει να πραγματοποιεί ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς να υπάρχει συγχρονισμός, το τεστ. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία οδηγείται το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να έχει μια γενικότερη εικόνα για τον πληθυσμό, αλλά και για την πανδημία και το επιδημιολογικό φορτίο που υπάρχει σε κάθε περιοχή. Και πάλι συνιστώ την προσοχή όλων των πολιτών να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετήματος, το οποίο, όπως ανέφερα και πριν, δεν έχει καμία οικονομική επιβάρηση, να διαπιστώσει ο γενικός πληθυσμός την κατάσταση της υγείας του και ταυτόχρονα να τηρεί όλα τα υγειονομικά μέτρα, μάσκα, αποστάσεις, πλύσιμο χεριών και να προσέχει μέχρι ο γενικός πληθυσμός να εμβολιαστεί. Με όλες αυτές τις λύσεις του Υπουργείου Υγείας, της πολιτικής προστασίας, της αυτοδιοίκησης και γενικότερα της ατομικής ευθύνης του καθενός, θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 2021 και να βγούμε γεροί και δυνατοί για να κάνουμε όλα όσα μας στέρισε το 2020.